Είναι το Αγία Ζώνη όπως αποτυπώθηκε η εικόνα του την ώρα που έγινε η ναυαγερεσία. Αυτό είναι ένα ρήγμα που υπάρχει δεξιά κάτω από την Ίσαλο γραμμή, περίπου 1:1,5. Είναι αυτό για το οποίο μιλήσαμε την περασμένη Πέμπτη. Είναι ένα αρκετά μεγάλο ρήγμα που μπορεί να έχει προέλθει από διαφορετικούς λόγους. Βλέπουμε ότι το μέταλλο είναι προς τα μέσα, στραβωμένο. Στην άλλη μεριά είναι προς τα έξω, το οποίο μπορεί να συνδέεται με εκτόνωση αερίων ή και εκτόνωση άλλων πραγμάτων. Εδώ βλέπουμε κάποιον δίτη ο οποίος μετράει σε πόσα σημεία έχει σπάσει το πλοίο. Ναι, δεν είναι μόνο σε ένα σημείο, ακριβώς. Αυτό καταλαβαίνουμε από αυτές τις εικόνες. Εδώ είναι τέσσερα και νομίζω μετράει και ένα πέμπτο. Μάλιστα. Τέσσερα εδώ και μετράει και ένα πέμπτο στη συνέχεια. Είναι προφανές λοιπόν ότι αν το πλοίο δεν χτύπησε σε κάποιο βράχο πέφτοντας, και θα δούμε, είδαμε... Υπάρχει κατάθεση κάποιου μέλους του πληρώματος που να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο πλειοκτήτης Κουντούρης λέει ότι προήλθε από κακόβουλη ενέργεια. Υπάρχει ένα υποστηρικτικό στοιχείο αυτής της θέσης που είναι του μηχανικού Γιώργου Ρέτζου, που είναι ένας από τους δύο, ο οποίος ήταν, εδώ βλέπουμε ότι είναι το μέταλλο προς τα έξω. Λοιπόν, του μηχανικού Γιώργου Ρέτζου στην ανακρίτρια του Πειραιά, στην εισαγγελία του Πειραιά, στην οποία λέει ότι όταν το πλοίο πήρε κλίση, άκουσε ένα δυνατό ήχο σαν να έκλεισε μια πόρτα. Πήγε λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στο μηχανοστάσιο, δεν είδα νερά, ανέβηκα στο κατάστρωμα και τότε είδα ότι το πλοίο έγερνε όλο. Μάλιστα. Και περισσότερο.